Γεια σας φίλοι μου, καλή χρονιά! Είναι το πρώτο μας βίντεο για το 2022 εδώ μαζί με Little Cyprus και ο πρώτος μήνας του χρόνου ήθιστε σε όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου να είναι αφιερωμένος στους λάτρεις του vegan. Λοιπόν, έτσι και τα Little Cyprus αφιερώνουν τον Ιανουάριο στους vegan φίλους τους. Veganuary ονομάζεται και θα σας εξηγήσω γιατί. Έχουμε φάει πάρα πολύ τις γιορτές, ζωικά πράγματα και έτσι θέλουμε μία αποτοξίνωση. Δεν είμαι vegan, δεν θα σας πω ψέματα, όμως μπαίνοντας μέσα στα Little και βλέποντας τόσα προϊόντα που μας προτείνουν vegan, έτσι μπαίνεις κι εσύ στην διαδικασία να τα δοκιμάσεις και γιατί όχι να μην γίνουν και μία συνήθεια ζωής. Λοιπόν, θα σας δείξω ένα vegan πρωινό, ένα μεσημεριανό και ένα βραδινό. Πάμε να τα δούμε όλα μαζί. Λοιπόν, ξεκινάμε με το πρωινό μας. Ξυπνάμε το πρωί και θέλουμε κάτι πολύ ωραίο και δυναμωτικό, αλλά παράλληλα και υγιεινό. Λοιπόν, έχω πάρει από τα Little Cyprus αυτό το υπέροχο γάλα. Δεν είναι όμως το γάλα το συνηθισμένο προλεύσεως ζωικής. Είναι το γάλα από νυφάδες βρώμης και είναι και vegan. Πάμε να δούμε πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε για να έχουμε ένα πολύ νόστιμο πρωινό. Δεν χρειάζεται να φτιάξετε μόνοι σας γάλα από νυφάδες βρώμης, το βρίσκετε πανέτοιμο στα Little Cyprus. Έτσι δεν θα χρειαστεί να τις βράσετε, να τις σουρώσετε κτλ. Και εμείς θα δούμε κάποιους εναλλακτικούς τρόπους με τους οποίους μπορείτε να το πείτε. Λοιπόν, αρχικά μπορείτε να το πείτε καθώς έχει, γιατί η γεύση είναι καταπληκτική, χωρίς να κάνετε το οτιδήποτε. Δεύτερο, μπορείτε να πάρετε το γάλα, ένα απλό μπλεντεράκι θα χρειαστείτε και φρούτα. Το ρόφημά μας είναι έτοιμο και είμαστε έτοιμοι να το δοκιμάσουμε. Εξαιρετικό, τέλειο, υπέροχη γεύση και είναι και βίτα. Λοιπόν, δεύτερη επιλογή που σας προτείνουμε, αν δεν σας αρέσουν οι φράουλες, μπορείτε να βρείτε αυτά τα ανάμειχτα φρούτα κομμένα, έτοιμα από Little Cyprus και φυσικά από τα βιολογικά προϊόντα, τους σπόρους chia. Είναι πάρα πολύ, είναι superfood. Και το προτείνουμε ανεπιφύλακτα έτσι για το πρωινό μας. Το μόνο που έχετε να κάνετε το μπλεντεράκι σας και πάμε να το δημιουργήσουμε. Μπορείτε να συνοδεύσετε το υπέροχο έτσι ρόφημά σας με τα υπέροχα vegan κρουασάν από Little Cyprus. Μπορείτε να τα βρείτε στα ράφια των υπεραγορών φυσικά και να τα δοκιμάσετε, είναι εκπληκτικά και αυτά. Για μεσημεριανό σας προτείνουμε κάτι ελαφρύ και πολύ γρήγορο. Ένα υπέροχο σάντουιτς και γιατί όχι και vegan. Λοιπόν, έχουμε πάρει όλα τα υλικά, έχουμε το βιολογικό ψωμί, το vegan άλμα που είναι με coconut oil και σόγια και έχει μυρωδιά κρεμμυδιού και μπορείτε να το συνδυάσετε με τα τυριά και θα τα βάλουμε στο σάντουιτς μας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Όποιος δεν έχει δοκιμάσει αυτό το ψωμί, πραγματικά πρέπει να το δοκιμάσει. Λοιπόν, παίρνουμε μία φετούλα. Απλώνουμε στη φετούλα μας το άλμα. Κατά προτίμηση βάζετε όσο εσείς θέλετε. Και ανοίγουμε τα τυριά μας. Και θα ζει η ώρα για το βραδινό μας. Έρχεστε κουρασμένοι από τη δουλειά και δεν ξέρετε τι να μαγειρέψετε. Και θέλετε να είναι και vegan. Λοιπόν, σας έχω έτοιμα λαζάνια vegan από Little φυσικά και τη σαλατίτσα μας με αυτό το υπέροχο σος που μπορείτε να το βάλετε και σε σάντουιτς έχω να σας πω, αλλά μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και για σος στη σαλάτα σας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, παίρνουμε τα λαζάνια μας, ανοίγουμε τη συσκευασία μας όπως έχει και τη βάζουμε στο φούρνο. Καθώς πιούνται τα λαζάνια μας, περίπου μισή ώρα θα τα βγάλουμε από το φούρνο, θα φτιάξουμε και τη σαλατίτσα μας και το βραδινό μας είναι έτοιμο σε μισή ώρα, χωρίς κόπο και χωρίς κούραση φυσικά. Έτοιμα κομμένα λαχανικά, τα βάζουμε
στον πουλ μας. Εμένα μου αρέσουν να είναι μεγάλα τα κομμάτια. Μπορείτε να τα ψιλοκόψετε αν είστε λάτρεις του ψιλοκομμένου στη σαλάτα σας. Θα προσθέσουμε τυράκι,